Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η πρώτη τίτλη ειδήσεων από το Μεσσηνιακό Δελτίο Ειδήσεων μαζί με το Καλαμάτα News Ελιτσέρ και Παρισινίες Ελιακόμ από τον δικό σας σταθμό Παλμά 90,5. Σημαντικά ηχηρά μέτρα για τους ανεμβολίαστους, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δόθηκαν επίσημα από την κυβέρνηση, θα επανέλθουν πρώτα απ' όλα οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, όπως είχε προανακύλει και η εκπομπή του σταθμού μας πρωινό δρομολόγιο για την υψηλή συνάθρηση, ενώ εκτός δομών θα παραμείνουν οι ανεμβολίαστοι, δηλαδή θα είναι εκτός γηπέδων που θα γίνονται και θα διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες, κλειστών χώρων εστιατορίων, μπαρ και θεάτρων, ενώ τελειώνουν και τα δωρεάν τεστ, σφίγγοντας έτσι τον κλειό ακόμα και σε χώρους διασκέδασης και εσωτερικούς χώρους για τους ανεμβολίαστους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τις τελευταίες εκτιμήσεις, με τη Μεσσηνία να βρίσκεται στο κόκκινο και να φλερτάρνει με μία μίνι καραντίνα, θεωρούν οι αρμόδιοι του νομού μας, εκτιμώντας ότι τα κρούσματα που είχαν εκτοξευθεί σε τριψήφιο αριθμό ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Με την κλινική COVID-19 της Καλαμάτας όχι μόνο να φουλάρει, αλλά και να παίρνει κλίνες από την παθολογική κλινική. Οι τελευταίες εκτιμήσεις μιλούν για τα στοιχεία του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας, ότι τα ενεργά κρούσματα ξεπερνούν τις 3.000. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ξεκίνησε η διαδικασία για την προσάρτηση του κτηματολογίου αφορά την Μεσσηνία. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου. Δεν είναι γνωστό όμως αν θα δοθεί παράταση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός στέκεται στο πλευρό των πυροπλήκτων. Σημαντική αρρωγή και βοήθειά τους στην περιοχή της Μάνης αλλά και της Κορτινίας το τελευταίο διάστημα, ενώ σήμερα γίνεται η συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, μεγάλος και μακρύς θα είναι ο δρόμος για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις και οικίες οι οποίες κάηκαν σε περιοχές Μεσσηνίας, Αρκαδίας και γειτονικών ομών της Πελοποννήσου, δείχνοντας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και για τις οικογένειες οι οποίες βλέπουν να εξανεμίζεται το εισόδημά τους, πέρα από τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στον πρωτογενή τομέα που υπέστη ολόκληρη η Μεσσηνία. Να πάμε και σε μερικές ακόμα ειδήσεις σε τίτλους. Την ανησυχία τους για υποβάθμιση σχολείων εξέφρασε ο γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Καφεντάρης, ζητώντας εδώ και τώρα να πάρθουν άμεσα μέτρα. Ξεκίνησαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις σήμασης 71 αιωνόβιων δέντρων της Πελοποννήσου. Πολλά από αυτά υπάρχουν και σε περιοχές της Τριφυλίας για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Πλήρη ενημέρωση, δυνατά και καθαρά 8 με 9, όπως πάντοτε στο πρωινό μας δρομολόγιο.